πως κατόρθωσαν να μας διαλύσουν και θα μας διαλύσουν ακόμη περισσότερο χωρίς να εξαφανιστούμε η πρώτη προσπάθεια για να μην πάμε πολύ πίσω δηλαδή στον Τροϊκό Πόλεμο να πούμε για το Βυζάντιο κατόρθωσαν με τις σταυροφορίε το 1204 να διαλύσουν την αυτοκρατορία μας η οποία δεν επανήλθε ποτέ ποτέ μας διήρει, λέμε τώρα α η Ελλάδα λέει θα κομματιαστεί βεβαίως όπως έγινε και, και στο Βυζάντιο δεν έγιναν τα διάφορα κράτη τότε ή τα Φράγκικα όπως εδώ στο Μισρά όταν ήρθαν οι Βελουαρδουίνοι μετά το 1204 στην Ήπειρο στην, στον Πόντο στο, στο Νίκαια όλο κρατήδια έγιναν και επί, επίσης έναν Λατίνο αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη. Τελείωσε Αυτό το Βυζάντιο, τελείωσε το 1204. Μετά τα υπολείμματα προσπάθησαν να επανασύνδεσαν. Ήταν αδύνατον. Ήρθε ο, ε, η οικογένεια των παλαιολόγων από την Ίκια, μετά τους Λασκαρίδες, Ξαναπήρε την Κωνσταντινούπολη, δεν κατόρθωσε τίποτα, δεν μπόρεσε να ξαναενώσει. Ήρθαν οι Οθωμανοί, οι οποίοι παρά τα πολλά αρνητικά τους είχαν αυτούς τους γενιτσάρους οι οποίοι είναι Έλληνες βέβαια λες α είχαν μιλήσει όπως στην αρχαία εποχή οι Έλληνες της Σπάρτης είχαν, πηγαίναν κάθε τόσο ε, στην Περσία αυτό που λέμε να μιλήσει. λοιπόν ε, και αυτοί εκτουρκεύστησαν δηλαδή ως γενίτσαροι παρέμειναν όμω Έλληνες οι φαναριώτες. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω κάτι που έπρεπε κάθε παιδί ε, του Δημοτικού να το ξέρει, ότι ο Μωάμεθ ο Πορθητής ήτανε, όταν ήταν στα πρόθυρα να πάρει την πόλη υπήρχαν δύο στρατόπεδα. Υπήρχαν οι Τούρκοι, η τουρκική αριστοκρατία η οποία δεν ήθελε να πάρει την πόλη. Και έλεγε, μα δεν μπορούμε να την πάρουμε, μην επιμένεις έλεγαν στον Αυτοκράτο, τον Σουλτάνο. Υπήρχαν οι γεννήτσαροι οι οποίοι λένε πρέπει και έλεγε τότε ο αρχηγός τότε των στρατού των γεννητσάρων ότι έλεγε στον Μωάμεθ είσαι ο καινούριο Αλέξανδρος ο Μέγας. Πρέπει να την πάρει στην πολιτική, 29 21 ετών τότε ο Μωάμεθ. Και ήταν ο Ζαγανός ένα Έλληνας γενίτσαρος, στρατηγός Ζαγανούς, ήταν ο αρχηγός των δυνάμεων τότε. Ο Μωάμεθ δέχθηκε να, να, ε, την συμβουλή του Ζαγανού και πήρε την πόλη, έκανε την επομένη το Ζαγανό πρωθυπουργό και έσφαξε όλους τους, ε, τους προύχοντες Τούρκους οι οποίοι ήταν ενάντια το να πάρει στην πόλη και ξέρουμε ότι ο Πορθητής ήταν αυτό που λένε κρύπτο χριστιανός πρώτον διότι μην ξεχνάτε ότι όλοι οι Σουλτάνοι για 600 χρόνια παντρευόντουσαν όλοι γυναίκες Ρωμιές, χριστιανές εγώ σας λέω το εξή ποιος είναι πιο Έλληνας αν και εγώ δεν έχω τίποτα κατά της βασιλικής οικογένεια των Γρυξβούργων τους θεωρώ Έλληνες και τους υποστηρίζω μάλιστα. Αλλά ήταν δανεί το 1862, έτσι, με τον Γιώργιο τον πρώτο. Ε, όσο και να τον λες Έλληνα, πρώτον παντρεμένη με ξένες, η Όλγα, <coughs> η οποία ήταν βασίλισσα του Γεωργίου του πρώτου, η γυναίκα, ο σημερινός η γυναίκα του, η οποία είναι Δανέζα, η, η Σουλτάνη, για 600 χρόνια κάθε παντρευόνουσαν με Ρωμιές, χριστιανές ε ποιος είναι πιο Έλληνας η Σουλτάνη ή ο Γλυξβούργος λοιπόν αυτό λέμε ότι όταν τώρα η, το ανατολικό ζήτημα επέστρεψαν πάλι για να διαλύσουν και πάλι την Οθωμανική Αυτοκρατορία και το κατάφεραν διότι διαλύθη η Οθωμανική Αυτοκρατορία όπως διάλυσαν το 1204 την Βυζαντινή αυτό δεν είναι προς το συμφέρον μας διότι εμείς δεν μπορούμε εμείς χάσαμε το φανάρι θα χάσουμε τον Πατριάρχη μας θα τον πάρουν οι Ρώσοι ήδη αυτό που έγινε στην, ε, στα Σκόπια φοβερό μα δεν καταλαβαίνετε ότι άμα λέμε Βόρεια Μακεδονία η Συμφωνία των Πρεσπών σημαίνει ότι υπάρχει νότιο Μακεδονία και ότι η βόρειο Μακεδονία θα μας διαλύσει okay. ότι θα πάρει τη Θεσσαλονίκη με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ Τι πω, φυσικά ο μόνος, η μόνη ονομασία που έπρεπε να δεχτούμε για τη Μακεδονία την, δηλαδή τα Σκόπια ήταν Βαρδαρία η χώρα του Βαρλάρη δηλαδή του Αξιού εντάξει Βαρδαρία, Βαρδαρία εντάξει, δεν έχει σχέση με τη Μακεδονία. Το, μα δεν μπορούσε να υπάρχει. Εδώ δεν μιλάω τώρα για υψίστη προδοσία, διότι όλο λέμε ότι όλοι είναι προδότε. Πε ότι είναι αποβλάκωση τη πολιτική. Είναι δυνατόν να σκεφτεί κανεί ότι δίνει βόρειο Μακεδονία στα Σκόπια, αφού Βόρεια Κορέα, Νότια Κορέα. Ανατολική Γερμανία, Δυτική Γερμανία. Α, ορίστε, εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, είμαστε υπό διαμελισμό. τώρα, το έχουν καταφέρει πάλι για πολλωστή φορά και αυτό είναι το ανατολικό ζήτημα. Θα, θα, η Ελλάδα, η σημερινή εδαφική, πρόκειται να ε, κατα, σίγουρα. Η Τουρκία είναι στο σχέδιο. Προσπαθεί ο Ερντοάν να σώσει τα έπιπλα και βρίσκεται σε πλήρη είναι σαν τον τάβρο τον οποίον έχουν πληγώσει και έχει τρελαθεί και προσπαθεί να σωθεί με Ρωσία. και γίνεται απλώς ένας υποδουλώνεται στα ρωσικά συμφέροντα για να μην διαλυθεί διότι υπάρχει σχέδιο και διαλύσεως και της σημερινής Τουρκία. Τουρκίας όπως και της Ελλάδος. Ε εδώ έχουμε φτάσει το, έχει φτάσει στο ανατολικό ζήτημα η Τουρκία ε, διεκδικεί και τη Θράκη μας εννοείται <laughs> μα εννοείται Πέρα η, βόρειος Ελλάδα, η Βόρειος Ελλάδα η Αλβανία η Μεγάλη Αλβανία θέλουν να πάρουν την Ήπειρο, την ναι. Νότιο Ήπειρο οι Σκοπιανοί θέλουν να πάρουν Θεσσαλονίκη ανοιχτά, τελείως ναι. ανοιχτά θέλουν είναι... να βγουν στο θερμαϊκό εννοείται. οι Τούρκοι θέλουν να φτιάξουν προς το παρόν ένα κωσυφοπέδιο θρακικό δηλαδή μια θράκη ενωμένη δυτική και ανατολική θράκη ώσπου <coughs> να την καταπιούν είναι τελείως ανοιχτά αλλά τι γίνεται ο ένας θέλει να διαμελήσει τον άλλον και οι μεγάλοι να διαμελήσουν και τους δύο mm. δηλαδή είναι παιχνίδι διαμελισμού αυτό και διεκδικούν και ένα τμήμα του Αιγαίου και κάποια ελληνικά νησιά οι Τούρκοι. Ναι αλλά αυτό είναι Ξέρετε τι είπαν, λένε πάντα οι Τούρκοι και φταίμε εμεί και έχουν δίκιο. Δεν χρειάζεται εμεί να κάνουμε πόλεμο κατά τη Τουρκία ή να πάρουμε κατά τη Ελλάδο ή να πάρουμε μερικά νησιά. Η Ελλάδα, σαν όριμο μήλο, σαν όριμο, θα πέσει στο, στο στόμα μα. Γιατί, απλού, απλό. Σα το λέω και έχουν απόλυτα δίκιο. Το 1922 οι Έλληνε ήταν 7 εκατομμύρια. Οι Τούρκοι ήταν 11 εκατομμύρια το 1922, έτσι. Ναι. 7 εκατομμύρια, 11. Σήμερα είμαστε 11 εκατομμύρια και αυτή είναι 80 εκατομμύρια. Ε, ναι. δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να περιμένουμε με την υπογεννητικότητα την ελληνική. μην θα εξαφανιστούμε. Λοιπόν, γιατί να πάρουν 16 νησιά, αφού δεν την πάρουν όλοι την Ελλάδα. Ναι. Μα λένε ότι το 2050 θα είμαστε 7 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Σα ε υπενθυμίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι εγώ έχω τέσσερα παιδιά κύριε Ελληνίδα σας παρακαλώ να, εσείς που είστε νέα, νέος, είναι εθνική σας υποχρέωση να κάνετε παιδιά δεν βοηθά το κράτο όμω αυτό και δεν το λέω για μένα. Λέω γενικά, βλέπουμε ότι δεν στερίζονται οι πολιτεχνικέ οικογένειε, για παράδειγμα. Βεβαίω, βεβαίω. Είναι τεκμήριο το να έχει παιδί, ναι. είναι σαν να έχει σπίτι. <laughs> ναι, <laughs> αλλά αυτό σημαίνει να είσαι πατριώτη. Να θυσιαστεί. Θυσιαστεί. Όχι όλα από το κράτο. Εντάξει, το κράτο μα προδίδει. Εσεί πρέπει να κάνετε παιδιά. Τέλο Και έχουμε και μια γενιά που φεύγει στο εξωτερικό και δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψουν αυτά τα παιδιά Όχι, ποτέ Σίγουρα Ελλάδα. δεν θα επιστρέψει. Εγώ mm. να πούμε. Γιατί αυτά τα παιδιά η... θα κάνουν οικογένεια στο εξωτερικό. Εγώ oh, να oh, σα oh. πω, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Έφυγα 12 ετών από την Ελλάδα. Εγώ 12 ετών. Mm -hmm. Λοιπόν, δεν επιστρέφω γιατί. Διότι θέλω να είμαι ελεύθερο. Στη Δύση σου δίνουν πολλέ δυνατότητε, όχι μόνο μισθού. Ναι. Όχι μόνο μισθού, σου δίνουν ελευθερία σκέψη, ελευθερία ε, να ολοκληρωθεί, να κάνει οικογένεια κτλ. Ενώ εδώ είσαι σαν σε φυλακή. Αυτό το ξέρουν όλοι οι νέοι. Τι θα γίνουμε, Όλοι οι καρσόνια τη Ευρώπη, Όλοι οι deliberates, θα, θα, θα πουλάμε πίτσες Τι θα κάνουμε δηλαδή. Ε, φυσικό ναι. και φεύγουν όλοι. Μάλιστα, οπότε είναι δύσκολα τα επόμενα χρόνια Και σύντομα όπως μας είπατε έτσι από το 2025 και μετά Κοιτάξτε, εγώ διδάσκω ακόμη στο Πανεπιστήμιο της ΟΤΑΒΑΣ κάθε χρόνο Σε φοιτητέ οι οποίοι περιμένουν, αδημονούν να μ' ακούσουν Επειδή όμως εγώ θέλω την ελευθερία μου τώρα ε, Διδάσκω μόνο από Ιανουάριο το μισό χρόνο Και mm. επιστρέφω στον Καναδά τέλειο Οκτωβρίου και έτσι έχω ένα εξάμεινο, όχι ο, τα δύο εξάμεινα. Σε αυτό το εξάμεινο από το 1999 που έγινε η ε, καταστροφή της Ιουγκοσλαβίας όταν στις 24 Μαρτίου του 1999, ακριβώς 24 Μαρτίου του 1999 βομβαρδίστηκε από το ΝΑΤΟ Ιουγκοσλαβία και διαμελίστηκε κάθε χρόνο στους φοιτητέ μου διδάσκω τον πλανητικό πόλεμο, την εξέλιξη του πλανητικού πολέμου μέχρι το τέλος. Και ξέρετε υπάρχει και μαζοχισμός, σαδισμός από τη μια μερία, μαζοχισμός. Έχει συνηθίσει ο άνθρωπος να του αρέσουν οι καταστροφές και νομίζει ότι ίσως αυτός δεν θα περιληφθεί στην καταστροφή. Θα είναι πάνω σε ένα λόφο και θα βλέπει τον αρεμαγεδόν από κάτω. Λοιπόν, και τους αρέσει αυτό. Τους λέω, τους εξηγώ επιστημονικά, ότι από το 1999 μέχρι το 2025, μία γενεά περίπου, περίπου 2025, θα γίνει ο τελικός πόλεμος, ο πυρηνικός στο Αιγαίο του Αρμαγεδόνου, πυρηνικός. Και πόσο μάλλον εμείς στο Αιγαίο θα είμαστε τα πρώτα βήματα. Λοιπόν, και φέτος πάλι τον Ιανουάριο θα μιλήσω για την εξέλιξη αυτόν τον χρόνο ώσπου να φτάσουν το 2025 το οποίο είναι σίγουρο το, η μόνη ελπίδα είναι η εξής επειδή οι Αμερικανοί καλοθελητές αλλά κάνουν όλο βλακίες ενώ έχουν όλες τις πληροφορίες δεν υπάρχει ε, όλοι η πληροφορίες μέσω του διαδικτύου μέσω των μυστικών υπηρεσιών τα ξέρουν όλα δεν έχουν όμως ε, πολιτική διπλωματία δεν έχουν αν θέλετε μυαλό τι να το κάνεις όλοι αυτοί άμα δεν ξέρουν να το εκμεταλλευτούν και κάθε φορά που βρουν αποτυγχάνουν ε, κα, να σας δώσω το πιο καταπληκτικό παράδειγμα ε, κατακτούν την το Ιράκ το το 2003 και σκοτώνουν τον καλύτερό τους υποστηρικτή, τον άνθρωπό τους, τον Σαντάμ, που επί 8 χρόνια ε, τον ε, υποστήριζαν στρατιωτικά με όλα τα μέσα εναντίον του Ιράν για να, ε, για να μπορέσουν να ρίξουν τον Αγιατολά Χομείνη και στο τέλος μετά από 8 χρόνια αφού τελικά δεν τα κατάφεραν τι γίνεται επεμβαίνουν και σκοτών τον, τον άνθρωπό τους τον Σαντάμ Χουσεΐν ποιο αποτέλεσμα και μπαίνουν, μπαίνει στην κυβέρνηση του Ιράκ κυβέρνηση των, δηλαδή κυβέρνηση υποστηριζομένη από, τον, από το Ιράν από τους Αγιατολάδες οι οποίοι σήμερα ακόμη είναι η κυβέρνηση τη είναι σιτική και έχουν συμμαχία με το Ιράν. Δηλαδή <laughs> τελείω τρελό. Έπειτα, πάρτε άλλο παράδειγμα. Το Αφγανιστάν. Όταν άρχισε ο πόλεμος κατά του Αφγανιστάν, λέγανε όλοι, είμαι σίγουρος ότι θα το θυμάστε αυτό, το 2001, ότι σε 15 μέρε θα την καταστρέψουν τελείω. Έχουν λέει κάτι υπερόπλα που θα, πέσουν, θα μπουν μέσα στι για να εξοντώσουν όλου τους τρομοκράτε τζιχαδιστές ξέρω εγώ και τα λοιπά ακόμη σήμερα 2001 2018 συνεχίζει το πόλεμο στο Αφγανιστάν και πάμε από το κακό στο χειρότερο τρίτο παράδειγμα η Λιβύη πήγαν και δολοφόνησαν τον, ε, τον Καντάφη κατέστρεψαν τη Λιβύη και σήμερα, τα αυτές, αυτές μέρες τώρα, γίνεται φοβερός εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των φυλών της Λιβύης χάος τελείως λοιπόν θα μου πείτε λοιπόν τώρα ότι κάποιος που ξέρει από πολιτική μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στους Αμερικανούς λοιπόν ο Ερντοάν προσπαθεί να σωθεί μέσω της Ρωσία, η Ρωσία βέβαια το εκμεταλλεύεται δεν θα κερδίσει η Αμερική <coughs> την Κίνα στο Αιγαίο το 2025 εάν δεν κατορθώσει να συμμαχίσει με τη Ρωσία και επομένως και με το Ιράν δηλαδή με όλους αυτούς γύρω από τη Ρωσία ε, να συμμαχίσει με τον Τράμβιο. Αυτό θέλει ο Τράμβιος, αυτό από την αρχή. Θέλει να συμμαχίσει με τη Ρωσία. Ε, δεν μπορεί να το κάνει ανίκανος. Δεν μπορεί να το κάνει. Εάν λοιπόν συνεχιστεί τώρα και η Τουρκία με τη Ρωσία, με το Ιράν ενωθούν όπως γίνεται και με την Κίνα έχασε τον πόλεμο η Κίνα θα κερδίσει τον πόλεμο και εγώ δεν θέλω να κερδίσει τον πόλεμο η Κίνα να σου πω γιατί δεν συμφέρει τον Ελληνισμό να κερδίσει η Κίνα πρώτον διότι ο μεγαλύτερος πολιτισμός μετά την Ελλάδα μετά τον Ελληνισμό, είναι η Κίνα ναι. δεύτερον διότι οι Κινέζοι είναι πολλοί ξέρουν ότι είναι ανώτεροι έχουν ένα μία αίσθημα ανωτερότητος και αν κυβερνήσουν τον πλανήτη θα μας διαλύσουν <coughs> δηλαδή θα μας υποδουλώσουν διότι δεν θα δεχθούν τον ελληνισμό αφού αυτοί θα πούνε είναι ανώτερους ο δικός μας. Και συνεπώς εμείς θα υποφέρουμε πολύ περισσότερο από την αμερικανική παρουσία διότι οι Αμερικανοί είναι βάρβαροι, είναι καλοί άνθρωποι υπό την έννοια ότι ε, α, ακριβώς αυτό δεν έχουν πολιτισμό και είναι παιδιά μας είναι παιδιά, βέβαια κουτσά παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι ο ελληνισμό έχει κάνει όλα τα παιδιά. Έχει και καλό παιδιά, αλλά και καθυστερημένου διανοητικά. Όλε οι οικογένειε οι ελληνικέ θα έχουν ένα παιδί καθυστερημένο. Δεν σημαίνει δεν τα αγαπούν. Αγαπάμε την Αμερική. Είναι δικό μα παιδί. Λοιπόν, αλλά καθυστερημένο. Λοιπόν, ε, οπότε καλύτερα να κερδίσει το καθυστερημένο παιδί, το οποίο μα αγαπάει και ξέρει ότι είμαστε εμεί ο μπαμπά. Παρά οι Κινέζοι. Λοιπόν, μακάρι να κερδίσουν οι Αμερικανοί, αλλά εδώ το βλέπω τώρα ότι είναι πολύ δύσκολο. Διότι βλέπετε τι γίνεται τώρα. Η Ρωσία δεν χρειάζεται την Αμερική. Θα τα φτιάξει με την Κίνα. Τα έχει φτιάξει, δηλαδή. Ναι. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε και την εισρωή των μεταναστών στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη. Α, εκεί είμαι κάθετο. Είμαι άγριο. Ούτε ένας πλέον λαθρομετανάστης στη χώρα μας. Μας έχει καταστρέψει τελείως. Δηλαδή φτάνω, δεν τολμώ να το πω, αλλά θα το πω. Διότι εγώ πάντα έλεγα την αλήθεια και μάλιστα όταν θυμώνω. Ακόμη να τους εξοντώσουμε σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Να γίνει γενοκτονία. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Να έχουμε Πακιστανούς, Αφγανού να κάτσουν στο σπίτι του. Γιατί δεν δεν πάνε πρώτον Σε η αλλε μουσουλμανικες χωρε γιατι ερχονται σε χρειάζεται ε, εργατικό, δυναμικό, φτηνό, γιατι αυτό θέλει, και μετά τώρα λέει Α, έχουν πάρα πολλού, πάρτε του πίσω. Είδατε ήδη <coughs> ότι υπάρχει Ιταλία, ε, Ουγγαρία, Αυστρία, συμμαχίες για να αποτρέψουν την είσοδο τώρα θα γίνουν εκλογές σε 9 Σεπτεμβρίου στη Σουηδία θα δείτε θα ανέβει πάλι το, ε, το ακροδεξιό κόμμα στην Σουηδία κατά των μεταναστών λοιπόν εγώ λέω καθαρά ότι αυτό είναι έγκλημα το να συνεχίζουμε να μιλάμε για δίθεν ανθρώπινα δικαιώματα κτλ και, τα και να κρατάμε τους μαχαιροβγάλτες. Είδατε τι έγινε στην Αθήνα στη Φιλοπάπου πρόκειται για ζώα αυτοί οι άνθρωποι Δε, βέβαια εντάξει είναι αμόρφωτοι είναι τρισάθλοι να μείνουν στη χώρα τους τι, τι παρα... εάν δεν υπάρξει κυβέρνηση στην Ελλάδα που να πει stop ούτε έναν μετά να πάνε να πνιγούνε στο, στη Μεσόγειο να τους αφήσουμε να πνιγούν γιατί να μην πνιγούμε άμα είναι ζώα να πνιγούνε α, θα μου α, τα παιδιά, τα νεογέννητα. Ωραία, τα νεογέννητα. Λοιπόν, να τα κρατήσουν οι σπίτι του, να τα πάνε πίσω. Η δε Τουρκία μα ε, ε, έχει τρία εκατομμύρια τέτοια. Λέει, εγώ θα του ξαπολύσω όλου, να δείτε τι θα γίνει. Αυτό το μα φοβίζει, φοβερίζει τώρα με του. Φανταστείτε τώρα να εξαπολύσει τα τρία εκατομμύρια που έχει η Τουρκία. Έρχονται από δική του επιθυμία ή πιστεύετε ότι είναι κάποιο οργανωμένο σύστημα. Οργανωμένο. Όχι, όχι, είναι οργανωμένο. Έχουν γραφτεί βιβλία γι' αυτό. Είναι αποδεικτή έχουν, έχει αποδειχθεί ότι για να καταστρέψουν την Ευρώπη δυστυχώς είναι αμερικανικές προελεύσεις αυτό όχι του τραμβίου αλλά mm. ή το κατεστημένο το αμερικάνικο υπάρχει σχέδιο καταστροφής της Ευρώπης μέσω των μεταναστών Βεβαίω. οπω mm. όπως ήταν και οι βάρβαροι θυμηθείτε αυτοί που ξέρουν ιστορία στον όταν φτιάχτηκε η Κωνσταντινούπολη, γιατί φτιάχτηκε η Κωνσταντινούπολη διότι οι βάρβαροι από το βορρά θέλησαν να περάσουν και περνούσαν το σύνορο, το λιμές που λέγανε, δηλαδή ένα φράγμα όπως ήταν ο συνικός στίχος στην Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη, όπου όλοι οι βαρβαρικοί λαοί εκείνης εποχής, δηλαδή οι Γερμανοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι, προσπαθούν να μπουν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ήταν η μετανάστες εποχής. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας, είπε στους Ρωμαίους παιδιά δεν μπορούμε να κρατήσουμε τη Ρώμη την παλιά Ρώμη διότι έρχονται οι βάρβαροι οι οποίοι μπαίνουν μέσα να τους σταματήσουν και γι' αυτό μετέφερε ολόκληρη τη Ρώμη με όλα μέσα τα, τη μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη και έτσι φτιάχτηκε Κωνσταντινούπολη στον τέταρτο τι έγινε μετά ένα αιώνα μετά το 500 το 476 ο οι Γότθοι κατέλαβαν τη Ρώμη και επί χίλια χρόνια η Δυτική Ευρώπη έζησε υπό των βαρβάρων και όταν λέμε βαρβάρους δεν είναι τρόπος του εγώ θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητή στη Σορβόνη ποιο ήταν το βιβλίο μας το επίσημο για τις εξετάσεις <coughs> για την ευρωπαϊκή ιστορία μεταξύ του 5ου αιώνα και του 11ου αιώνα, τι έλεγε ο τίτλος του βιβλίου barbari, «Η βάρβαρη, le barbare», οι βάρβαροι, ιδίως των γερμανικών φυλών που έφτιαξαν τη φραγιά, η φράγκη ήταν η Γερμανία όπως ξέρετε, ο Καρλομάγνος και τα λοιπά, λοιπόν, και οι οποίοι κατέστρεψαν τελείως στην Ευρώπη. Αυτό γίνεται με σχέδιο σήμερα. Εάν δεν αντισταθούμε, δεν θα γίνει. Γι' αυτό εγώ σας λέω καθαρά, ας αφήσουμε τον πολυκομματισμό. Ας αφήσουμε όλα αυτά τα, τα τις, που γίνεται συνεχώς, εκλογές, μαλώνει ο ένας τον άλλον, όχι εσείς ο καλός, ο άλλος δεν είναι καλός, εσύ ο φασίστας, ο άλλος δεν είναι κομμουνιστής και τα Να έχουμε ένα εθνικό καθεστώς, το οποίο να είναι θα το πω ολοκληρωτικό και το οποίο να έχει ο σχέδιο επάνωδο της θανατικής ποινή. και δεν μπορούμε να το κάνουμε διότι ανήκουμε στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν μας επιτρέπει να επανέλθει η θανατική ποινή. Οι Κινέζοι κάθε χρόνο εκτελούν καταδικασμένους. Ε, αυτούς οι οποίοι, αυτοί οι Πακιστάνοι οι οποίοι Δολοφόνησαν τον νεαρό στη Φιλοπάπου δεν πρέπει να εκτελισθούν αφού σκότωσαν πρέπει να εκτελισθούν αλλά δεν έχουμε την έχουμε τον Παρασκευόπουλο ο οποίος είναι στα σύννεφα αυτός καθηγητής είναι ε, καλός άνθρωπος <coughs> δεν το κάνει ε, επί τούτου ε, αλλά θεωρίες τώρα ότι ψυχα... ψυχανάλυση ψυχιατρία ότι είναι άρρωστοι άνθρωποι και ότι πρέπει να τους δώσεις μια ευκαιρία, τους βγάζει έξω και αυτοί επαναλαμβάνουν. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι έχουν σκοτώσει πρέπει να καταδικαστούν σε θάνατο. Κύριε Κετσίκη, για να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα μας σήμερα, θα ήθελα να κάνω και μια ερώτηση ακόμα και βέβαια ό,τι άλλο εσείς να προσθέσετε. Ε, το σημερινό πολιτικό σύστημα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, σε όλα αυτά που μας είπατε, σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, εδώ στη χώρα, έχει κάποιο ρόλο, παίζει κάποιο ρόλο. Έχει βασικό ρόλο. Η παρακμή προέρχεται από την λεγόμενη εντός εισαγωγικών δημοκρατία. Δημοκρατικό, δηλαδή κοινοβουλευτικό. Το, κοιτάξτε, το κοινοβουλευτικό σύστημα είναι η διέρεση. Εξορισμού. Αυτό δεν σημαίνει τα κόμματα. Λοιπόν, για να έρθει εσύ οποιοδήποτε κόμμα στην εξουσία πρέπει να διαιρεί το λαό. Διαφορετικά δεν μπορείς να είσαι στην εξουσία. Συνεπώ αυτό το σύστημα το κοινοβουλικό πρέπει να εξαφανιστεί για να σωθεί η Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μάλιστα. Πολλά είπαμε σήμερα, ενδιαφέροντα όλα. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι σε όλα αυτά που είπαμε, σχολιάσαμε έτσι ως επίλογο τη κουβέντα αυτή. Ναι, θέλω. Θέλω να, ότι η ενότητα του ελληνισμού είναι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα αυτό που έκανε ο Παπαρηγόπουλος και δυστυχώς επειδή είμαστε διηρημένοι... όχι μεταξύ κομμάτων μόνο αλλά και πολιτισμικά έχουμε τους αρχαιολάτρες και τους Ορθοδόξους Χριστιανούς οι οποίοι μάλλον μεταξύ τους εγώ σας λέω το εξής ότι ο έγελος ο περίφημος φιλόσοφος ο Γερμανός ο Χέγκελ, 18ο αιώνα, ο οποίος επανέφερε την ελληνική σκέψη την διαλεκτική σκέψη ο Έγγελος, ο ο εγγελ τι, ποια ήταν η σχέση του με την θρησκεία αυτός δεν ήταν ορθόδοξος βέβαια ούτε ενδιαφερόταν για το χριστιανισμό ιδιαίτερος και είπε ο ελληνισμός μπόρεσε να συμπληρωθεί να ολοκληρωθεί ο ελληνισμός, ο αρχαίος ελληνικός χάρη στην Ορθοδοξία η Ορθοδοξία όχι μόνο δεν ε, έκανε τον ελληνισμό φτωχότερο, τον ενεπλούτησε και τότε θα μου πουν οι αρχαιολάτρες, ναι αλλά αφού επί δύο χρόνια η εκκλησία μας υβρίζει τους Έλληνες, λέει ότι εμείς δεν είμαστε Έλληνες είμαστε λέει Ρωμοί οπότε λέει να πως θα συνεννοηθούμε αφού το πρώτο πράγμα είναι να μας πει γιατί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και όλοι ο Μέγας Βασίλειος ε, θεωρούσαν τους Έλληνες όχι μόνο, υποτε... όχι μόνο άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να εκδοχθούν αλλά τους κατακεράβνοναν. Δεν μπορούσες να πεις ότι είσαι Γιατί διότι όταν επιβλήθη ο χριστιανισμός εννοούσαμε Έλληνες εννοούσαν αυτοί οι Έλληνες την θρησκεία της αρχαίας ελληνικής θρησκείας αυτό εννοούσαν Έλληνες δεν εννοούσαν ότι ήταν Έλληνες το γένος άλλωστε ξέρουμε ότι ο Χριστός και σας το λέω όχι η υπόθεση ο Χριστός ήταν βέβαια Εβραίος στην θρησκεία αλλά του ελληνικού πολιτισμού. Η γλώσσα του ήταν ελληνική, λένε αραμαϊκή. Αραμαϊκή ήταν μία, όπως Έλληνες σαρβανίτες μιλάνε εντάξει Αλλά θεωρούνται Έλληνες. Το ίδιο και ο Χριστός. Ο Χριστός μεν είχε ως τοπική διάλεκτο τα αραμαϊκά, αλλά η γλώσσα του ήταν ελληνική. Ήταν Έλληνας ο Χριστός. Ήταν Έλληνας, έχει αποδειχτεί. Λοιπόν, απλώς κατεδίκασε επειδή ήταν Εβραίος στο θρήσκευμα και έφτιαξε, ήταν αιρετικός βέβαια διότι είπε εγώ δεν αλλάζω ούτε ένα γιώτα στη θρησκεία μου και άλλαξα πάντα αλλά δεν βαριέσαι έτσι κάνω πάντα είμαστε όλοι αιρετικοί σχετικά με τον παρελθόν λοιπόν και έφτιαξε και γι' αυτό επίτυχε, επέτυχε να εξαπλωθεί χάρη στον Ελληνισμό αν δεν υπήρχαν οι Έλληνες θα ήταν σήμερα ακόμη ο χριστιανισμός μια εβραϊκή αρεσή ο Παύλος είναι μεγαλοφύης ο οποίος αυτό πρέπει, δεν το ξέρουν οι Έλληνες ότι ο Παύλος όταν ευθνιδίως από, από φανατικός εν, εναντίον των χριστιανών στο δρόμο της Δαμασκού είδε το φως και έγινε χριστιανός ήθελε, λέει δεν μπορεί μέλλον χωρίς τους Έλληνες δεν γίνεται οπότε λέει πρέπει οι Έλληνες να γίνουν χριστιανοί μέχρι τότε μόνο οι Εβραίοι ήταν χριστιανοί ένα κομμάτι. Λοιπόν οι Έλληνε λέγανε ναι λέει αλλά εμεί δεν μπορούμε λέει να με συγχωρείτε ε, να κάνουμε περιτομή φανταστείτε αυτό το δίθεν λεπτομέρεια οι Εβραίοι κάνανε περιτομή ο Χριστός έκανε περιτομή έτσι δεν ξέρουμε αφού 1η Ιανουαρίου γιορτάζουν την περιτομή του Χριστού την 1η Ιανουαρίου λοιπόν και λέει ο Παύλος στους στους Έλληνες εντάξει βρε παιδί μου δεν χάθηκε ο κόσμος μην κάνετε περιτομή <laughs> <laughs> α τότε είπαν εντάξει τότε θα γίνουμε χριστιανοί απλοποιώ αλλά βασικά το μεγαλοφιές του Παύλου διότι έπρεπε να φέρει τους Έλληνες διαφορετικά δεν θα είχε εξαπλωθεί στην οικουμένη ο χριστιανισμός και είπε εντάξει και γι' αυτό οι Έλληνες δεν κάνουν περιτομή άσε τους Αμερικανούς τώρα λόγω κάνουν όλοι περιτομή, έχουν εξευραϊστεί. Μην ξεχνάμε ότι ο Προτεσταντισμός είναι επάνωδο στην εβραϊκή θρησκεία. Μάλιστα, κύριε Κιτσίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, κουβέντα που είχαμε σήμερα και για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που μα είπατε. Και θέλω κλείνοντα να θυμίσω ότι απόψε το βράδυ στι 9 στον Ινοκράτη έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα Ο ιδρυτή του Δυτικού Πολιτισμού Γεώργιο Γεμιστό Πλήθων. Ο Μισελί μπορεί να έρθει έτσι και να σας ακούσει Ελπίζω και στη συνέχεια να είστε, είστε πολύ άτομο. να έρθετε και είμαι σίγουρος ότι θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εμείς ευχόμαστε καλή συνέχεια στη διαμονή σας εδώ στα μέρη μας και στον Εγώ τόπο σας. Ευχαριστώ. σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και μακάρι να μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε ξανά. Μακάρι. Εμείς μακάρι. εδώ θα είμαστε, τα μικρόφωνα μας είναι ανοιχτά και με πολύ ευχαρίστηση θα θέλαμε έτσι να κάνουμε πάλι μια κουβέντα μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ.